Παρερχόμαστε στο πρώτο καλάθι του νέου έτους. Άμα δούμε μερικές τιμές. Γάλα με γάλ, 1,28, το βλέπετε. Τώρα έχει και τις τιμές λίγο παρασύρει προς τα κάτω. Αυτό όμως είναι το επώνυμο. Ναι. Και πάμε. Δούμε λίγο εδώ πέρα μακαρόνια. Και πόσο καλή είναι το παιδί. Α, 0,62. Πολύ καλή τιμή. Έχει διατηρηθεί σταθερή. Έχει κάτι παιδιά το μακαρόνι. Το νούμερο 6 μα δουλεύανε. Έχει 0,62 την πρώτη μέρα. 10 εβδομάδες σταθερή τιμή. Δεν είναι πολύ καλή τιμή. 0,85 κατά. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε λίγο κάτω από το 1 ευρώ και είναι στο 0,85. Πάνω από 1 ευρώ. Ναι, πάνω από 1 ευρώ, αλλά 0,85. Πολύ καλή τιμή. Μήπως έχουμε και ζάχαρη εκεί πέρα εδώ, δούμε. Είναι ζάχαρη κάτω, για δούμε λίγο ζάχαρη. Ζάχαρη 1,15. 1,15. Καλή τιμή. Θα θέλει από την αρχή. Το 1,15 είναι από την αρχή. Α, δεν έχει ψηθεί ζάχαρη καθόλου. Ήρθα μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Παθανάση και τον γενικό γραμματέα τον κύριο Αναγνωστόπουλο να κάνουμε αυτοψία για το πρώτο καλάθι του νοικοκυριού για το 2023, το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καθώς, αν και άλλαξε ο χρόνος και ξεκίνησαν οι αυξήσεις στους τιμοκαταλόγους που είχαν προαναγγελθεί και που ήταν αναποφεύκτες λόγω του πληθωρισμού, άρα έχουμε αυξήσεις δυστυχώς σε αρκετά προϊόντα εκτός καλαθιού, το καλάθι κατάφερε να κρατήσει τις τιμές απολύτως σταθερές για 10η εβδομάδα με μια ελαφρά τάση μείωσης. Βλέπετε στο επίσημο στοιχείο που βγάλαμε ότι έχουμε το 8% με αύξηση, το 7% με μείωση, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως σε εποχικά προϊόντα, των οποίων η τιμή προσδοκούμε και εκτιμούμε ότι θα πέσει τις επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν η γενική τάση του καλαθιού παραμένει απολύτως θετική για τον καταναλωτή, καθώς μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας, όσοι αμφισβητείτε ότι λειτουργεί το καλάθι, ότι για 10 εβδομάδες μπορείτε να βρείτε μακαρόνια στην ίδια τιμή, 0,62. Και εδώ στον μπαζά που ήρθαμε και σας ευχαριστούμε. Ζάχαρη στο 1,15, τιμή από την πρώτη μέρα ίδια. Γάλα με 0,24, 0,25, 0,28 ευρώ σε επώνυμα προϊόντα, 0,11, 0,12 σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυγά στην ίδια τιμή και ούτω καθεξής. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας και όχι μόνο, σε όλους τους συμπολίτες μας, ότι τους δίνουμε την ευκαιρία με αυτή την πρωτοβουλία να μην υφίσταται τις συνέπειες του πληθωρισμού, εάν και εφόσον επιλέγουν να ψωνίζουν από το καλάθι. Θέλω να σας πω ότι το καλάθι είναι μοναδικό στην Ευρώπη και είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που είχαμε το θάρρος ως πολιτεία και ως κυβέρνηση, ως υπουργείο, να δημιουργήσουμε ένα κρατικό μηχανισμό που ελέγχει τις τιμές κατ' ουσίαν, με την έννοια ότι σήμερα, ανά πάσα στιγμή, η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας μπορεί να πατήσει μέσα από το κινητό του και να βρει επίσημα, σε πραγματικό χρόνο, τις τιμές των βασικών προϊόντων. Δεν υπάρχει άλλη χώρα, είναι μόνο η Ελλάδα και αυτό πέτυχε και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα με τις τιμές που έχουν διατηρηθεί στην αρχή πριν από 10 εβδομάδες. Όλα αυτά τα προϊόντα, όπως είπε και ο Υπουργός, έχουν βοηθήσει το καλάθι και πράγματι έχει μεγάλη αύξηση από την πρώτη μέρα. Είμαστε στην 10η εβδομάδα και συνεχώς αυξάνεται η κίνηση στα προϊόντα που είναι στο καλάθι. Λοιπόν, για να μιλήσω τώρα. Αλεύρι 0,98 κάτω από το ευρώ. Πολύ καλή τιμή. Εδώ. Γάλα. Φάδε δρόμους 1,69. Καλή τιμή. Πώς πήρε πάνω, φακές ψηλές. Αυτό είναι κιλό όμως, έτσι είναι κιλό. Είναι κιλό αυτό. Είναι δυο. Είναι μεγάλη σημασία. Για βάλουμε αυτό λίγο στο νερό. Είναι κιλό. 2,5. Πηγαίνουμε και το ρύζι που λέγαμε αυτές το... που είναι ο χαμός με το ρύζι, είχαμε στα χωρίς. Έχει πάρει μεγάλη αναπτύξη. Το ρύζι 0,76. Πόσο το δίνεις αυτό? 0,76. 0,76. Σταθερό είναι? Είναι σταθερό. Σταθερό είναι. 10 εβδομάδες.